Επιστροφή. Ωραία το είπα. Επιστροφή στο στούντιο της Κρήτη σήμερα, εδώ στην Κρήτη TV. Και όπως ήδη σας έχουμε προαναγγείλει, σε αυτό το μέρος θα μιλήσουμε για τα πτυχία. Τι πτυχία έχει, τι πτυχίο έχει κάποιος που είναι απόφυτος ΤΕΗ σήμερα ενός τμήματος το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, γιατί το τμήμα του έχει αλλάξει και έχει γίνει πανεπιστήμιο. Τι ακριβώς πτυχίο έχει, είναι μηχανικός ή υπομηχανικός κάποιος που έχει ένα πτυχίο μηχανικών από ΤΕΗ. Θα μας εξηγήσει εδώ την πραγματικότητα που βιώνουν περισσότερο από 400.000 άνθρωποι πτυχιούχοι στην χώρα μας. Ο κύριος Αλέξανδρος Μπριζολάκης είναι ο πρόεδρος του σωματείου ουσιαστικά. Συλλόγου αποφύτων, αποφύτων και φοιτών ΤΕΗ Κρήτης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την συνέντευξη και για το βήμα που μου δίνει να μιλήσω. Καταρχήν, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να τεθεί σε συζήτηση, γιατί είναι ξεκάθαρα ένα πτυχίο που είναι επίπεδου ΑΕΗ. Είναι ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα, όπως ορίζει ο νόμος 2916, το πρώτο άρθρο του νόμου κιόλας, που έγινε η αλλαγή το 2001 και έγιναν ανώτατα ιδρύματα, εξού και γιατί λέγονται άτεοι. Αλλά θα θέλουμε να θέσουμε και το ευρύτερο ζήτημα που υπάρχει, το οποίο το έχουμε αναδείξει σε όσες παρεμβάσεις έχουμε κάνει τα τελευταία 4 χρόνια που έχει ιδρυθεί ο σύλλογός μας, που αφορά την κατάργηση του τεχνολογικού τομέα των ΑΕΗ, δηλαδή των πρώην άτεοι, όπου βρίσκονται όμοιροι 400.000 απόφοιτοι, γιατί επί της ουσίας αυτό που γίνεται είναι ότι όταν έγινε κατάργηση των εν λόγω ιδρυμάτων, δεν θεσπίσει και κανένας νόμος έτσι ώστε να μπορέσουν οι απόφοιτοι των ιδρυμάτων αυτών να μπουν αυτοδικαίως στα νέα τμήματα και να έχουν μια διαδικασία αντιστοίχησης πτυχίου, όπως έγινε, αν θέλετε, και σε οποιαδήποτε άλλη διαδικασία με μετεξέλιξη στο παρελθόν, με την πρώην ΑΣΟΕ, μπορώ να φέρω χαρακτηριστικά παραδείγματα, μπορώ να αναφέρω και άλλα σχετικά παραδείγματα, όπως και οι παιδαγωγικές ακαδημίες που ήταν διετούς φοιτήσεως, όχι τετραετούς όπως εμείς, όπου δεν θεσπίσει, όπου και θεσπίσει και διαδικασία αντιστοίχησης, ενώ σε εμάς ακόμα περιμένουμε. Αυτό τώρα, κύριε Μπριζολάκη, ήταν μια αθώα αυλεψία ή είναι κάτι άλλο? Επιτρέψτε μου να πω ότι, και να εξηγήσω και στους πολίτες που μας βλέπουν αυτή τη στιγμή, ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο, αν θέλετε, η προσωπική μου γνώμη έχει και τους κάποιους συντεχνιακούς παράγοντες. Ότι αν γίνει μια οποιαδήποτε αλλαγή εκεί, θα μπαίξουμε σε άλλα ζητήματα, όπως π.χ. είτε συνδικαλιστική φορή, δεν θα αναφέρω συγκεκριμένα, εκεί θα υπάρξει ένα μπέρδεμα, ή ας πούμε ένας μοιρασμός της πίτας όσον αφορά την έκδοση μιας σφραγίδας, ας πούμε, μπορεί να εκδώσει ένα έργο ένας απόφυτος πρώην ΤΕΗ με έναν απόφυτο ενός πολυτεχνείου. Άρα νομίζω όλοι πιάσαμε το νόημα. Εντελώς. Οπότε μπορώ να αναφέρω ότι υπάρχουν από πίσω συντεχνιακοί παράγοντες, αλλά θα αναφέρω ότι υπάρχει επίσης και δεν υπάρχει και η θέληση πολιτική για να λυθεί. Δηλαδή, ενώ έχουμε κάνει τόσες παρεμβάσεις, ενώ έχουμε μιλήσει με τον κύριο Συρίγο, τον απερχόμενο υπουργό παιδείας, για ζητήματα ανώτατης εκπαίδευσης, τουλάχιστον 2 φορές, βλέπουμε μία στάση και από την τωρινή κυβέρνηση, αν θέλετε, η οποία προσωπικά με απογοητεύει. Πιστεύω όμως και ευελπιστώ ότι θα λυθεί, αρκεί βέβαια να αναδειχθεί πλήρως και στην κυβέρνηση. Ο κύριος Συρίγος τι υποσχέσεις σας είχε δώσει, αν σας είχε δώσει υποσχέσεις? Με συγχωρείτε και πεντακό, του μας είχε πει ότι το θέμα αυτό θα πρέπει για να λυθεί, δηλαδή για να μπορέσουν οι απόφοιτοι των πρώην ΤΕΗ, των πρώην ΑΕΗ τεχνολογικού τομέα της ουσίας, να αντισυγηθούν με τα νέα πτυχία, θα πρέπει να γίνει μια διαδικασία αξιολόγηση των νέων τμήματων από το αρμόδιο όργανο που αξιολογεί κάθε τμήμα ενός ιδρύματος, που αυτό είναι η ΕΘΑΕ, να αξιολογηθούν αυτά τα 100 τμήματα του νόμου Γαυρόγλου, το λέμε το 2019 έχουν γίνει αυτά τα τμήματα, για να καταλάβετε το πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Είναι φοβερό. Δηλαδή αυτά τα τμήματα έγιναν το 2019 η ανωτατοποίηση, ας το πούμε. Επιτρέψτε έτσι. Μου η αναδιοργάνωση. Η αναδιοργάνωση, ας το πούμε έτσι. Γιατί η ανωτατοποίηση έγινε το 2001. Ακριβώς. Το 2019 και από το 2019 μέχρι και σήμερα δεν έχει γίνει ακόμα η αξιολόγηση. Δεν έχει γίνει αυτή τη στιγμή, γιατί αυτά τα τμήματα όταν ιδρύθηκαν απλά χωρίς να γίνει διαδικασία αξιολόγηση των νέων τμήματων, αυτών που θα ιδρυθούν. Δηλαδή έγινε ο νόμος, ιδρύθηκαν τα νέα τμήματα εν μία ανοιχτή. Εγώ θα πω ότι καλώς έγινε η αναδιοργάνωση του ανώτατου τομέα, δηλαδή στον ΑΕΗ, να γίνει ένας ενιαίος τομέας, γιατί αυτό συμβαδίζει και με την ευρωπαϊκή πολιτική, ότι έχουμε έναν τομέα ανώτατης εκπαίδευσης και όχι δύο παράλληλους τομείς. Αλλά όμως αυτό το θέμα που τίθεται είναι ότι έγιναν αυτά τα νέα τμήματα. Δεν υπήρξε ούτε μία παράγραφο στον νόμο ώστε να γίνει μια μελέτη, γιατί θα γίνει με τους απόφοιτους. Δηλαδή, οι απόφοιτοι αυτή τη στιγμή για να μπουν σε νέα τμήματα
πρέπει να δώσουμε μια δικασία κατακτηρίων, που οι κατακτήρες είναι ένας θεσμός που υπάρχει σε όλα τα ΙΗ για αλλαγή γνωστικού αντικειμένου. Δεν είναι ένα ειδικό μέτρο αντιστοίχησης πτυχίου. Αλλά θα καταλήξω στο ερώτημά σας, που αυτή τη στιγμή είναι ότι εκκρεμεί ακόμα η αξιολόγηση των αιτημάτων από την ΕΘΑΕ. Και εγώ θέτω ένα άλλο ερώτημα. Δεν είχαν ήδη αξιολογηθεί τα ΤΕΗ, τα ΙΗ τεχνολογικού τομέα. Όσα ΙΗ ήδη από τις εκθέσεις αξιολόγησης που είχε βγάλει η πρώην ΑΔΙΠ, που είναι η ΕΘΑΕ τώρα. Uh-huh. Προσέξτε, η ΑΔΙΠ τότε ήταν και ανεξάρτητος οργανισμός, δεν ελεγχόμενοι από το κράτος όπως είναι η ΕΘΑΕ αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ναι. Μα έχουν αξιολογηθεί. Είχαν αξιολογηθεί, επιτρέψτε μου, και με πολύ καλές αξιολογήσεις. Βέβαια. Το ΤΕΗ Κρήτης είχε πάρει positive valuation, εισάξια με αυτού με του ΣΟΒΙ Πολυτεχνείου. Μπορώ να αναφέρω και ότι η Αθήνα είχε πάρει άξιο μνήμα, worthy of merit. Οπότε έχουμε ήδη σοβαρές αξιολογήσεις για τα ιδρύματα και τα τμήματα αυτά. Οπότε δεν μπορώ να καταλάβω το κράτος που κολλησιεργεί. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε το νέο Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Πυρακάκη, τον οποίο έχουμε κάνει μια προσέγγιση εμείς. Και έχει γίνει και θα κατευθεί και μια επίκαιρη ερώτηση και από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Βατσινά, mm-hmm. για το θέμα. Θέλουμε να δούμε ποια είναι η θέση του Υπουργού Παιδείας, γιατί έχουμε πάρει κάποιες δεσμεύσεις από τον τωρινό Υπουργό Παιδείας ότι θα γίνει κάποια συνάντηση. Εν τέλει αυτή η συνάντηση θα είναι στον αέρα τώρα αυτή η συνάντηση, δηλαδή προγραμματισμένη δεν υπάρχει. Δεν έχει γίνει προγραμματισμένη, μας έχουν υποσχεθεί ότι θα γίνει, δεν έχουμε δει αν θα γίνει. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ότι αυτό θέμα αφορά, δεν είναι ένα θέμα που αφορά εμένα προσωπικά, ούτε ένα συγκεκριμένο άτομο. Mm. Αφορά 400.000 πολίτες. Mm. Γιατί αν πάρουμε την είδηση του ΤΕΙ από το 83, που ιδρύθηκαν ως ανωτέρας βαθμίδας, που ήταν 3,5 έτη, και μετέπειτα ως ανωτάτης, που έγινε το 2001, συνολικά είναι κοντά 400.000 πολίτες, μπορεί και παραπάνω. Μπορεί να είναι και 600.000. Τεράστιος ο αριθμός. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Και είναι επαγγελματίες όλοι αυτοί, έτσι. Φυσικά. Είναι άνθρωποι που είναι στην αγορά. Γιατί ξέρουμε πολύ καλά, για παράδειγμα για το ΤΕΙ Κρήτης, μπορούμε να μιλήσουμε, ότι η απορρόφηση των αποφύτων τους στην αγορά εργασίας ήταν εξαιρετική. Εξαιρετική, αλλά δεν είναι το θέμα μόνο αυτό. Το θέμα, επιτρέψτε μου, είναι ότι είναι και ευρύτερο και είναι και κοινωνικό ζήτημα. Γιατί την ίδια στιγμή που βλέπουμε μια κυβέρνηση που θέλει ναι, με την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, δεν ρυθμίζει κανένα μέτρο. Γιατί θα γίνει για τους αποφύτους ιδρυμάτων που ίδρυσε αυτό το κράτος. Δηλαδή, είναι ιδρύματα που ίδρυσε αυτό το κράτος, οι απόφοιτοι αυτοί βρίσκονται εκτός. Για να σας δώσω να καταλάβετε το πρόβλημα, τα πτυχία αυτά στο εξωτερικό αναγνωρίζονται κανονικά ως πανεπιστήμια εφαρμοσμένων τεχνολογιών. Στη Γερμανία, το 75% των πανεπιστημίων είναι κανονικά θεωρείται σαν ΤΕΙ, πανεπιστήμια δηλαδή εφαρμοσμένων τεχνολογιών. Και εδώ εμείς καταργήσαμε τον όρο αυτό, τον υποβαθμίσαμε, τον αναβαθμίσαμε. Αυτό είναι άλλο ερώτημα. Εγώ δεν θα μπω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Είναι ότι καταργήσαμε αυτό το θεσμό. Αποφασίσαμε ένα ενιαίο τομέα ανώτατης εκπαίδευσης. Το θέμα είναι ότι οι απόφοιτοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν αποκατασταθεί. Τι θα γίνει με αυτούς τους απόφοιτους? Πρέπει να βρεθεί μια λύση. Πρέπει να γίνει μια διαδικασία αντιστοίχησης, αν θέλετε, των πτυχίων τους, για να μπορέσουν να έχουν και ένα κύρος τα πτυχία τους και όχι ένα αναβαθμισμένο κύρος, δεν μένει στο εξωτερικό, αλλά ένα αποβαθμισμένο κύρος, αν θέλετε, εντός της Ελλάδας. Είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγικό πραγματικά. Πραγματικά να σε αναγνωρίζουν στο εξωτερικό και στο εσωτερικό και να σου λένε έχεις ένα πτυχίο που δεν ξέρουμε τι είναι, γιατί υπάρχει, είσαι απόφυτος ενός τμήματος που είναι πια φάντασμα. Είναι τραγικό πραγματικά. Κύριε Μπριζολάκη, εμείς να σας ευχαριστήσουμε γιατί δώσατε και μια εικόνα για μια ομοιρία για τόσους πολλούς, πάνω από 400.000 ανθρώπους συμπολίτες μας. Σας ευχαριστήσουμε και καλή δύναμη, τι να πούμε, καλή δύναμη στον αγώνα σας.